Επιστρέφουμε από τις διαφημίσεις, ζητούμε τα όσα αποφασίστηκαν στην Ιερά Σύνοδο προσφάτως και αφορούν, αν θέλετε, μια σειρά από εκδηλώσεις κοινωνικές που άπτονται όμως του θρησκεύματός μας, της Ορθοδοξίας και βεβαίως της τελέσεως των μυστηρίων από την Εκκλησία. Μιλάμε με τον κύριο Ιωάννη Χατζηφώτη, τον κύριο Στέλιο Μάινα και την κυρία Ελένη Φιλίνη. Και έχω ήδη δύο ερωτήματα, επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις. Να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν αποφασίστηκαν από την ιεραρχία. Ήταν ένα διήμερο πολύ σημαντικό συνέδριο στη Μονή Πεντέλης για το μυστήριο του βαπτίσματος. Και περιμένω την ερώτησή σας, την οποία ήδη είχατε πει. Όχι, για να τοποθετηθώ. Μας προλαμβάνουν οι τηλεθεατές όμως. Εγώ να προσθέσω. Ήδη, όπως με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου, υπάρχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Έχουν κύριο αποδέκτη εσάς, κύριε Χατζηφώτη. Είναι γνωστό ότι θέλει ο κόσμος να ακούει τις απόψεις σας. Υπάρχει, λέει, μία περίπτωση, μία τηλεθεάτρια. Ο γιος της, ναυτικός, είχε ένα δεσμό. Κατά το δεσμό προέκυψε μία εγκυμοσύνη εκτός προγράμματος, να το πω έτσι. Σε περίοδο όμως που, επειδή ακριβώς ήταν ναυτικός, έπρεπε να φύγει ταξίδι. Επισπεύθηκε ο γάμος, έτσι όπως έγιναν όλα, και επειδή υπήρξε και εισαγγελική παρέμβαση που δεν καταλαβαίνω ακριβώς για ποιο λόγο, αλλά δεν αφορά, έφτασαν στον πολιτικό γάμο. Τώρα, γιατί ο συγκεκριμένος κύριος δεν έχει, ρωτάει η τηλεθεάτρια, το δικαίωμα να βαφτίσει το παιδί ενός φιλικού του ζευγαριού? Να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι κατανοητό και συμβαίνουν τέτοια στη ζωή. Εκείνο που έχει σημασία. Θέλει να πει, θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Και θα συμφωνήσω με. Όχι, δεν μπορεί να υπάρξουν στο μυστήριο. Αλλά θα συμφωνήσω με τον κύριο Μάινα. Άλλο το μυστήριο, άλλο η της Εκκλησίας αντιμετώπιση και εκείνων που έκαναν πολιτικό γάμο, γιατί έχει πολύ δίκιο η κυρία Φιλίνη που λέει ότι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Άρα λοιπόν οι ιερείς στους οποίους προσφεύγουν για να κάνουν τη βάφτιση. Θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουν με αγάπη, με κατανόηση και να τους βοηθούν να αντιληφθούν τι θα πει μυστήριο. Διότι όταν δεν έχουμε επίγνωση ακριβή, είναι φυσικό και να επικρανόμαστε και να παρεξηγούμε και χίλια δύο άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει ο κάθε χριστιανός, γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί, άλλος πάνω, άλλος κάτω, στην ίδια κλίμακα, στο ίδιο καζάνι βράζουμε, θα πρέπει να βρίσκουμε εκεί κατανόηση, πνευματική. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να φεύγει από το ναό εκείνος ο οποίος του εξηγήθηκε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τον κάνει, να κάνει το μυστήριο, να φεύγει χωρίς να τον αντιμετωπίσει με αγάπη και κατανόηση. Τι εννοείται αυτή τη στιγμή? Θα το επιτραπεί σε βάθος χρόνου, εννοείται? Όχι, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή, διότι είναι σε μια κατάσταση, θα έλεγα, καταστασίας. Όσο και είναι πλέον ασμένη. Αταξία, καταστασία. Προσέξτε, ναι. Όπως είναι, το είπα και πιο πριν. Αυτός που δεν έχει ευχαριστιακή ζωή. Αυτός που δεν πατάει το ποδάρι του στην Εκκλησία. Μη μου αρνηθείτε ότι ένα λεπτό τώρα, γιατί. Ένα λεπτό, κύριε Χατζηφώτη, ένα λεπτό. Είπατε αυτός που δεν πατάει στο ποδάρι του στην Εκκλησία. Δεν και εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μακαριότατο, τον κύριο Χριστόδουλο. Να λέει, ελάτε και με το σκουλαρίκι στην Εκκλησία. Δεν προσέξατε τι είπα. Είπα να τον υποδεχτεί τον κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό. Και λέω ότι σε ακαταστασία δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος έκανε πολιτικό γάμο. Είναι πολλές άλλες περιπτώσεις και όλες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν με αγάπη. Αυτό που είπε ο Αρχιεπίσκοπος, λέω. Όπως και να πάει κανείς και με το σκουλαρίκι και με το μήνυ, να τον δεχθεί η Εκκλησία και να τον βοηθήσει. Αυτό λέω, Κακομοίρη, στο σύνολο. Δεν λέω να τον διώξει. Λέω ίσα-ίσα να τον αγκαλιάσει. Να μην του φερθεί ο ιερεύς ψυχρά, εισαγγελικά. Και αν άντε εσύ, τι θέλεις εδώ, τι είναι αυτό που θες να κάνεις. Αλλά με να αγάπη πει, να του πει όμως ότι δεν μπορεί να βαφτίσει. Όχι, να του εξηγήσει τι θα πει μυστήριο. Μάλιστα. Θα πάω και σε ένα ακόμα ερώτημα πάλι από τη τηλεθεατή μας, έρχεται, κύριε Χατζηφώτη. Καταρχήν δεν θέλω να μου θυμώνετε. Όχι, δεν θυμώνω, αλλά δεν είπα εγώ. θα ήμουν ο τελευταίος που θα έλεγα εγώ να μην πάει μέσα στην Εκκλησία ένας Ορθόδοξος Χριστιανός. Προς Θεού. Είναι σαφές. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ, είναι από ένα τηλεθεατή που λέει ότι μπορεί η κυρία Φιλίνη, τη φέρνει ως παράδειγμα, να ερωτευτεί έναν κύριο ο οποίος θα έχει άλλο θρήσκευμα, να παντρευτούν και επειδή δεν θέλει. Ένα λεπτό. Επειδή δεν θέλει κανείς, λέει ο τηλεθεατής, να βιάσει το θρήσκευμα του άλλου, πάνε στη λύση του πολιτικού γάμου. Πολιτικό. Θα τις απαγορεύεται να βαφτίσει από τον κόσμο. Ξέρω πολλές περιπτώσεις. Ιδίως εγώ, επειδή εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αλεξάνδρεια, γάμων μεικτών που γίνονται μεταξύ Ορθοδόξων και Μουσουλμάνων και κάνουν πολιτικούς γάμους. Επ' αυτού έχω να υπό ότι εκείνο που επιτρέπεται είναι μεταξύ
ετεροδόξων. Δηλαδή μπορεί να πάρει ένας Ορθόδοξος, μία Καθολική ή να πάρει μία Διαμαρτυρόμενη κτλ. Μέσα στο χριστιανισμό γίνεται. Όταν αλλάζει το θρήσκευμα, το αντιλαμβάνεστε κύριε Παρά ότι δεν μπορεί να ευλογηθεί μυστήριο το οποίο δεν θα το αποδέχεται ο ένας από τους δύο. Γι' αυτό είπα, πάνε σε πολιτικό, Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα μπορέσει να βαφτίσει μετά. Εγώ την αντιλαμβάνομαι αυτή την περίπτωση. Θα μπορέσει να βαφτίσει μετά. Κοιτάξτε. Εκεί υπάρχουν άλλου είδους πνευματικές λύσεις, τις οποίες ο πνευματικός ο εξομολόγος είναι αρμόδιος να βοηθήσει τον χριστιανό να τις αντιμετωπίσει. Δεν είναι όλα τα πράγματα έτσι θα έλεγα με ρετσέτες ή με οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή μπορεί να βαφτίσει. Να βαφτίσει δεν μπορεί. Α, δεν μπορεί. Αφού δεν έχει κάνει θρησκευτικό γάμο. Ναι. Και δεν μπορούσε να κάνει. Είναι λίγο άκαμπτο. Μα η Εκκλησία είναι αγάπη. Είναι μα επειδή είναι αγάπη η Εκκλησία, παρέχει το Χριστό. Η αγάπη δεν που είναι. Είναι η ίδια η αγάπη. Τον Χριστό για να τον δώσεις, δεν μπορείς να τον κάνεις Μωάμεθ. Προσέξτε. Μα δεν θα γίνει Μωάμεθ. Άμα πάρεις μουσουλμάνο ή μουσουλμάνα, ή πάρεις βουδιστή. Ναι. Δεν μιλάμε μόνο για το Ισλάμ προς Θεού. Για οποιαδήποτε άλλη μη χριστιανική θρησκεία. Ναι. Άστε που η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, είναι εκκλησία. Καταλήξτε μου. Γιατί λοιπόν, τα άλλα είναι ανθρώπινα πιστεύματα. Ναι. Καταλήγω λοιπόν ότι την ώρα κατά την οποία εσύ δεν δέχεσαι το μυστήριο και το θυσιάζεις για τον ερωτά σου, εντάξει, αντιλαμβάνομαι από ανθρώπινη πλευρά, δεν μπορεί να έχεις και την άλλη την δυνατότητα. Παραμένει η χριστιανή Ορθόδοξη, κυρία Φιλίνη, αν τελέσει. Παραμένει και έχει μπροστά της έναν αγώνα. Γι' αυτό είπα ότι ο πνευματικός θα τη βοηθήσει. Καλά, αγώνα έχουμε όλοι όσοι παντρευόμαστε. Να πω κάτι τώρα, δημοσίευε λεπτό, γιατί κυρία Φιλίνη, μ' αρέσει που έπεσε σε μένα το. Εγώ μη υπέρ το μυστηρίο να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Αν ήταν να παντρευτώ, θα παντρευόμουν με χριστιανικό γάμο. Ποιο είναι το ποσοστό αυτών που κάνουν πολιτικό γάμο? Αλλά. Το ξέρετε, κύριε. Πολύ μικρό είναι. Πόσο είναι? Ποιο είναι το ποσοστό? Θα μα το πει ο κύριο Χατσπότη. Θα το πω. 2%. Περιόνου σκιάσει η συζήτηση. Μα εντάξει, είπαμε πέρα το μυστήριο. Διότι είπα πριν ότι τα ειδικά στη δημοκρατία, κύριε Χατζηπότη, είναι σεβαστές και οι μειοψηφίες. Να τα αντιμετωπίσουν στη δημοκρατία είναι σεβαστές και οι μειοψηφίες. Να τα. Όχι, όχι, δεν ακούσατε τίποτα. Να τα αντιμετωπίσουν οι αρμόδιοι που είναι οι κληρικοί και οφείλουν. Και πρέπει να δείξουν κατανόηση και αγάπη και να βοηθήσουν να διορθωθεί το πρόβλημα. Αυτό είναι. Μία ερώτηση μόνο. Μήπως έχουμε πιο ζωτικά θέματα. Έχουμε. Θα πάμε και σε αυτά. Συγγνώμη, μια παρένθεση. Το μωράκι που γεννήθηκε τώρα από τον πολιτικό γάμο, μας είπε η κυρία, έτσι. Βαφτίζεται ανέτο. Δεν είναι. Α, βαφτίζεται. Αυτή την απάντηση. Με αυτό λέγαμε πριν. Πώς σας το λέω αυτό. Το παιδάκι βαφτίζεται. Άσχετα αν οι γονείς παντρευτήκανε με πολιτικό γάμο. Δεν μας αφορά λοιπόν. Εκείνο που θα το χειραγωγήσει. Αυτό πρώτη η κυρία τώρα είναι την απάντηση. Όχι, όπως βαφτίζεται. Έγινε παρεξήγηση. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Αυτό θέλω να πω. Δεν το κατάλαβε ο κ. Χατζηπότης. Το παιδάκι βαφτίζεται. Έτσι. Αλλά ο κύριος που έκανε τον πολιτικό γάμο. Οι γονείς είναι θέλει πολιτικό. Να γίνει νονός ο ίδιος. Δεν επιτρέπεται αυτό και για μένα. Εγώ δεν μπορώ να γίνω νονός του παιδιού μου. Κι εγώ. Παραμένει. Εννοώ κάτω. Πάμε λοιπόν, γιατί έπιασα το νόημά σας ότι υπάρχουν και πιο σημαντικά. Είναι αυτό που λένε μιλήσαμε με τα μάτια, κύριε Χατζηπότη. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα ρωτήσω κάτι ακόμα την κυρία Φιλίνη. Πώς σας φάνηκε, κυρία Φιλίνη, και μην με μαλώσετε που θα το πω έτσι, γιατί πρέπει ποιητική αδεία, να λέμε τα πράγματα καμιά φορά και διαφορετικά. Αυτό το περί φροντιστηρίου για τις παπαδιές. Α, δεν. Πιστεύετε ότι χρειάζεται μια κοπέλα η οποία αποφασίζει τη ζωή της να νυφευτεί έναν ιερωμένο, να περάσει από ένα είδος, αν θέλετε, μαθημάτων, προκειμένου να προσαρμόσει. Πώς να φέρετε, πώς να συμπεριφέρετε, πώς να. Μπορεί, δεν ξέρω, ίσως τώρα. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό για να μιλήσω. Μην είμαστε όλοι. Για να δω τι λέει και ο κύριος. Ένα λεπτό, κύριε Χατζηπότη. Για να δω τι λέει και ο κύριος Μάινας και θα σας ακούσω. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είμαι ενημερωμένος για το θέμα. Οπότε δεν μπορώ να παραθέσει με την έννοια. Δεν το ξέρω. Χρειάζεται, είπε η Εκκλησία μας. Με διορθώσει ο κύριος Χατζηπότης, αν κάνω λάθος. Θα ήταν χρήσιμο οι κοπελιές οι οποίες αποφασίζουν τη ζωή τους να ενώσουν τη ζωή τους με έναν κληρικό, με έναν ιερωμένο, προκειμένου να προσαρμόσουν στη ζωή τους και να παίξουν σωστά το ρόλο της πρεσβυτέρας, να έχουν έτσι τη βοήθεια από κάποια ιδιαίτερα μαθήματα, στο πούμε έτσι. Να σου πω, ίσως δεν είναι απίθανο, με την έννοια ότι όταν ενώνεις τη ζωή σου με έναν άνθρωπο που τελεί μυστήρια και αν μη τι άλλο είναι αφιερωμένο στην Εκκλησία, πρέπει να ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Δεν μπορεί οποιαδήποτε να πάει έτσι γενικώς και να παντρευτεί ένα ιερέα. Υπάρχουν βέβαια και ιερείς που, κύριε Χατζηφώτη μου, νομίζω ότι πολλές φορές. Να δούμε τον κύριο Χατζηφώτη. Να δούμε λίγο τον κύριο Χατζηφώτη. Μπορούμε. Ωραία.
Υπάρχουν και ιερείς όμως που χρειάζονται μαθήματα. Συμφωνώ απολύτως. Προσέξτε. Ένα λεπτό τώρα εδώ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Είναι να, εντός το κάνουμε, να το κάνουμε συγκεκριμένο. Σχολή γονέων. Να το κάνουμε συγκεκριμένο. Ναι. Υπάρχει μια περίεργη ιστορία λοιπόν. Εκτελήσεται εκεί στα Φάρσαλα. Mm-hmm. Αφορά έναν κληρικό. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και θα σας ακούσω, κύριε Καθηγητή. Σχεδόν 15 ημέρες έχουν περάσει από την εξαφάνιση του 40χρονου ιερέα Αλέξανδρου Μπιγδανάλευρου από τα Φάρσαλα και οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συγχωριανοί του αρχίζουν πλέον να ανησυχούν για τη ζωή του. Μια ανησυχία η οποία προς το παρόν δεν έχει κυριεύσει την κυρία Λαμπρινή, σύζυγο του ιερωμένου. Η ίδια πιστεύει ότι ο πατέρας Αλέξανδρος είχε και άλλα εκτός Θεού ενδιαφέροντα. Στην Αλβανία πήγαινόφερνε κάτι κουμπαρούλες που ήθελε να βαφτίσω εγώ και αυτός. Παραβουνιασμένη. Εγώ την είδα την τύχη μου, ας πούμε. Τώρα δεν θέλω να πω περισσότερο. Με τις κουμπαρούλες. Τώρα τα καταλαβαίνετε. Είναι ευνόητα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Αλλά του έλεγα πάντα όμως. Πρόσεχε γιατί αμοιβαία τα αισθήματα, του έλεγα. Δηλαδή, πρόσεχε γιατί αμοιβαία τα αισθήματα. Μόνος του. Αν έφυγε αδύνατον με γυναίκα. Παρά τις έρευνες της αστυνομίας, τα μοναδικά ίχνη που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής είναι το ράσο και το καλυμάφι του 40χρονου ιερέα. Ήταν μέσα στο πορπαγκάζ του αυτοκινήτου που βρέθηκε από αστυνομικούς και ορειβάτες πριν από λίγες ημέρες στην Αράχοβα. Και ενώ η εκδοχή της ερωτικής απιστίας κυκλοφορεί ευρέως στα Φάρσαλα, όλο και λιγοστεύουν οι κάτοικοι που την υιοθετούν. Κακό δεν έχει πάθει, γιατί εγώ ανάβω το εικόνισμα κάθε τόσο, όχι ακίνητο, γιατί δεν κάνει απαγορεύεται. Λοιπόν, και μου στέλνει η Παναγία συνέχεια μηνύματα και βλέπω διάφορα πράγματα σε τοποθεσίες που βρίσκεται. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Βλέπω πολλά και διάφορα πράγματα. Ότι... Δεν ξέρω τι να υποθέσω από όλα. Ποιο είναι το πιο σταθερό. Θα τα πούμε έτσι έξω από τα μαδιά. Όλα είναι δυνατά. Όπως λένε κάποιοι που γνωρίζουν καλά τον πατέρα Αλέξανδρο, ο λόγος που τον έκανε να εγκαταλείψει το σπίτι του και την παπαδιά ήταν οι κακές σχέσεις του με τον πεθερό του, αλλά και οι συνεχείς καυγάδες του με την κυρία Λαμπρινή, η οποία, αν και σύζυγος παπά, δεν πρόσεχε καθόλου τη δημόσια εικόνα της. Με όλα ασχολούμουνα και με λαχανόπιτες και πλαστό έφτιανα με τον ξύρι του πλαστό με καλαμποκίσιο και ζύμωνα και πρόσφορα και ψωμί όταν ήμουν από εκεί και πότιζα στα χωράφια. Τα πάντα. Τα πάντα από δουλειές. Τα πάντα από δουλειές η πρεσβυτέρα. Όμως αλλά... δεν ξέρουμε αν έχει πέσει και θύμα. Εγώ δεν θέλω με αυτό να ξέρω εγώ αν έχει. Μπορεί να το έχει διαπράξει αυτό. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πρέπει ίσως να ακουστεί ή να έχουμε δεν... αποτέλεσμα της έρευνας. Δεν ξέρουμε και δεν αφορά έτσι. Το συγκεκριμένο. Σωστό. Σωστό. Εγώ απλώς παίρνοντας μία από τις εκδοχές λοιπόν, που κυκλοφορούν, αυτό που είναι σημαντικό. Λέω μήπως οι παπάδες θέλουν κάποιο. Δεν είναι σχολή, είναι σεμινάριο. Σεμινάρια. Αυτό των παπαδιών, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Όπου εκτός από το πώς θα σταθούν κοινωνικά κλπ. Δεν θα μείνουμε στην εκκλησία. Αυτό, γιατί έχουμε και άλλα όχι, τελειώνω. Ναι. Είναι και ένας άλλος ρόλος που σήμερα είναι απαραίτητος. Και πηγαίνει με αυτά που είπε και η κυρία Φιλίν και ο κύριος Μάινας. Δηλαδή, η παπαδιά σήμερα μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην ενορία, να ακούσει τα προβλήματα μιας γυναίκας εν γάμου που, ή και ενός κοριτσιού. Ή από την άλλη πλευρά, ξέρω εγώ, να βοηθήσει. Στα κατηχητικά, στο κοινωνικό έργο, στη φιλανθρωπία. Για τους ιερείς, οι ιερείς περνάνε αναγκαστικά, κύριε Παρά, από σχολή. Δεν υπάρχει ιερέας που μπορεί να χειροτερηθεί χωρίς να περάσει από σχολή. Το βάζουμε εδώ άνω τελεία πριν περάσουμε και στο τελευταίο θέμα που μας απασχολεί. Σημαντικό επίσης για την αμφισβήτηση των πρωτείων του Μακαριωτάτου από έχουμε το και τις αιρέσεις, μην τις ξεχάσετε. Πάμε στις αιρέσεις τώρα, πάμε στη Ρόδο τώρα. Ωραία. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, ο Αντώνης ο Μαρτίνης, ο ανταποκριτής του Αλφα στη Ρόδο. Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Και... το πλοίο ήρθε στις 9 και 4, το νήσος Κύπρος, με τους 25 αυτούς της αίρεσης. Δεν έχουν αποβιβαστεί στο λιμάνι, από το πλοίο στο λιμάνι της Ρόδου. Αυτή τη στιγμή γίνονται διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους των 25 και του κεντρικού λιμενάρχη της Ρόδου και ένα άλλο στοιχείο. Αντώνη, ένα λεπτό για να καταλάβω. Οι υπόλοιποι εκδρομείς που δεν είναι μέλη της αίρεσης έχουν αποβιβαστεί κανονικά. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους, είναι ασφαλείς, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, και να πούμε μια λεπτομέρεια η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, ότι αυτό το πλοίο δεν είναι τελικά κουρασγερό πλοίο. Είναι πλοίο το οποίο κάνει γραμμή από Πειραιά προς Ρόδο, Λεμεσό και Χάιφα. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή κάποιο κουραζιερόπλοιο, είναι πλοίο της γραμμής. Επομένως αυτοί οι οποίοι ήταν να βγουν βγήκαν κανονικά στο λιμάνι της Ρόδου. Τώρα, οι υπόλοιποι, καμία 25 νομίζω είναι. 25, ναι, ναι. Εκ των οποίων, και αυτό είναι μια σημαντική πληροφορία, είναι ότι 4 είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Μάλιστα. Κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε μέχρι τώρα και έχουν μαζί τους γύρω στα 10 σκυλάκια.
Επιμένουν στην απειλή τους για ομαδική αυτοκτονία. Αυτό δεν το γνωρίζουμε και αυτό που γνωρίζουμε το μόνο είναι ότι αυτή την ώρα γίνεται μια διαπραγμάτευση με τον κεντρικό λιμενάρχη της Ρόδου εάν θα κατέβουν από το πλοίο, εάν θα μείνουν στην Ρόδο ή όχι. Αυτά θα τα μάθουμε σε λίγα λεπτά. Μάλιστα. Παρακολουθείς το ρεπορτάζ από κοντά, Αντώνη Μαρτίνη. Μας ενημερώνεις διακόπτοντας το πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει ένα νεότερο σαν εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και επιστρέφουμε στην συζήτησή μας και το ερώτημα βεβαίως αφορά τον κύριο Χατζηφώτη. Ο κύριος Χατζηφώτης είναι γνωστό ότι έχει μελετήσει τα των αιρέσεων. Πέστε μου, ποια είναι η ψυχολογία των ανθρώπων, κύριε Χατζηφώτη. Η ψυχολογία που καλλιεργείται από τις παραθρησκείες, τις περισσότερες και από τις αιρέσεις του είδους αυτού, είναι η συντέλεια του κόσμου με την οποία και απειλούν τους οπαδούς τους. Ενθυμίστε την περίπτωση εκείνων που ομαδικά αυτοκτόνησαν με κάτι ανάλογα στην Αμερική, θα λέω. Στις ΗΠΑ. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε μια πανεμφερή περίπτωση, εφόσον βέβαια τα δεδομένα είναι αυτά, ότι θέλουν να αυτοκτονήσουν για το 2000. Ξέρετε, αυτός είναι ο λεγόμενος χιλιασμός. Είχε συμβεί και το 1000 από μαρτυρίες που έχουμε, ότι θεωρούν την έλευση της νέας χιλιετίας σαν κάτι το οποίο μπορεί να συμπέσει με το τέλος του κόσμου. Υπάρχει όμως μια αντίφαση εδώ. Αν πιστεύουν ότι θα έρθει συντέλεια, γιατί αυτοκτονούν. Έχετε δίκιο απόλυτο, διότι τους κρατούν με αυτή την ψυχολογική βία σε μια κατάσταση που τους υπαγορεύουν αυτά. Εκεί φτάνει δυστυχώς η τρέλα. Θα σας πω το εξής, ότι μία από τις αιρέσεις έδινε κάθε τόσο χρονολογίες που θα γινόταν η συντέλεια του κόσμου. Έλεγε λοιπόν θα γίνει το τάδε έτος, μετά περνούσε το έτος, έβαζε πιο πέρα. Τώρα το πήρε απόφαση, σου λέει τώρα τι θα γίνει. Και έτσι το έχει κόψει αυτό. Λοιπόν, εμπροκειμένου πάντως είναι η ψυχολογική βία η οποία ασκείται και η οποία είναι το αντίθετο με την ελευθερία την οποία απολαμβάνει ο Ορθόδοξος Χριστιανός, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπαίνει σε τέτοιου είδους διαδικασίες, νοοτροπίες κτλ. Και είναι λυπηρό να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν ο Στέλιος ο Μάινας ή η Ελένη Φιλίνη θέλουν να θέσουν κάποιο ερώτημα για αυτή την περίεργη ιστορία ή γενικότερα για το θέμα των αιρέσεων. Δεν ξέρω, σε έχει απασχολήσει ποτέ αυτή η ιστορία με τις αιρέσεις, με τις ομαδικές αυτοκτονίες. Κοιτάξτε, οι αιρέσεις νομίζω, από όσο ξέρω τουλάχιστον εγκυκλοπαιδικά, βασίζονται στη καταστροφολογία. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα από ψυχολογικής απόψεως, σαν ψυχογράφημα, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις αιρέσεις βρίσκονται σε ένα οριακό επίπεδο ψυχολογικό. Είναι εξαρτημένα άτομα τα οποία θέλουν να δουν τη συντέλεια του κόσμου ή μάλλον θέλουν να δουν τη δική τους, το δικό τους τέλος εσωτερικά εννοώ. Και γι' αυτό και ομαδοποιούνται σε μικρές ομάδες, γιατί οι αιρέσεις, όπως ξέρετε, δεν απαρθούν σε μεγάλα πλήθη κλπ. Νιώθουν οικογένεια προς το τέλος, βαδίζοντας προς το τίποτα δηλαδή. Και γι' αυτό έχουμε δει και στην Αμερική τις ομαδικές αυτοκτονίες που γίνανε ο Τζον, πώς λέγω, δεν θυμάμαι καν αυτόν. Είναι σύνδεστο φαινόμενο. Όλες οι αιρέσεις όμως, όχι μόνο οι χιλιαστές, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Οι παραθρησκείες όλες. Όλες οι παραθρησκείες βασίζονται ακριβώς εκκλησιαστικό πεντηκοστή και όλα. Εγώ δεν ανέφερα συγκεκριμένα ονόματα, ναι. Ακριβώς γιατί δεν θέλω να τους κάνω διαφήμιση συνεχώς. Εντάξει, θέλω να πω ότι όλοι βασίζονται στο τέλος του κόσμου. Μάλιστα. Που κάτι σημαίνει αυτό ψυχολογικά. Δηλαδή. Μα αντί να έχουν την σωτηρία, έχουν το αντίθετο να αυτό. Είναι ο πέλεκης τέλος πάντων της καταστροφής. Έτσι δεν είναι. Είναι πάντως άτομα, από ό,τι καταλαβαίνω, ιδιαίτερα έτσι. Με διαταραγμένο ψυχικό προφίλ. Διαταραγμένο ψυχικό προφίλ. Είδατε στο ρεπορτάζ που με ειδικές ανάγκες άτομα. Ναι. Αυτά τα άτομα. Αυτά τα πρόσωπα τέλος πάντων έχουν πρόβλημα πολύ σοβαρό. Δηλαδή και κάποιοι προσπάθησαν να αξιοποιήσουν αυτό το πρόβλημα προφανώς για τους δικούς τους σκοπούς, κύριε Χατζηφώτη. Από τέτοιους. Κυρία Φιλίνη. Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργούν αυτές τις αιρέσεις εκμεταλλεύονται ανθρώπους που έχουν αποπροσανατολιστεί από τον δρόμο τους. Ένα ερώτημα, μήπως η Εκκλησία μας θα πρέπει να είναι, για να το συνδέσω με τα προηγούμενα, λίγο περισσότερο ανεκτική, κύριε Χατζηφώτη, για να μην βρίσκουν έδαφος. Ανεκτική σε τι εννοείτε? Να μην είναι έτσι τόσο άτεγκτης ότι... τα ξεκαθαρίσαμε πριν, ότι πρέπει να υπάρχει, αγάπη. Να είναι γνώμονας η αγάπη. Αλλά όσον αφορά τώρα για τις αιρέσεις, συνέρχεται αυτές τις μέρες στο νέο προκόπιο Ευβίας. Ναι. Θαρώ είναι η 11η συνδιάσκεψη των ειδικών για τις αιρέσεις, όπου θα τεθούν θέματα και υπάρχει ένα σημαντικό μήνυμα του Αρχιεπισκόπου, βεβαίως, τα οποία απασχολούν. Τα τελευταία αυτά λεπτά που μας απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της εκπομπής θα να τα αφιερώσουμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε, επίσης μεγάλο. Μάλιστα, σήμερα δίνεται έκταση στον τύπο.
κύριε Χατζηπότη, αμφισβήτηση από το φανάρι της διεκδίκησης των πρωτίων σε ό,τι αφορά την εκκλησιαστική ιεραρχία της Ελλάδος από τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπο τον κύριο Χριστόδουλο. Δηλαδή ούτε λίγο το πολύ ο κύριος Βαρθολομαίος αμφισβητεί τη δυνατότητα στον κύριο Χριστόδουλο να είναι πρώτος στη τάξη μεταξύ των Μητροπολιτών στην Ελλάδα. Αυτό το τρίτο γράμμα εμένα μου προκάλεσε οδύνη. Γράφω μάλιστα ένα άρθρο σήμερα στο Έθνος και λέω υπό το κράτος θυμού τα πατριαρχικά γράμματα. Εκεί μέσα, ξέρετε τι του λέει μεταξύ άλλων το αρχιεπίσκοπο. Ξαναχάλασε η σχέση δηλαδή. Ότι καλύτερα. Όχι, φτιάξει. Δεν χάλασε. Εγώ πιστεύω ότι θα φτιάξει. Αυτά είναι και στα καλύτερα ζευγάρια συμβαίνουν. Λοιπόν. Έχει το δικό του τρόπο ο κ. Χατζηπότη. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Έχω να πω το εξής. Του άρεσε του κ. Μάινα ιδιαίτερα. Βέβαια, γιατί με συγχωρείτε. Έτσι που το τοποθετήσατε, κ. Χατζηπότη. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Βέβαια τώρα μια επιστολή που έχει δημοσιευτεί. Θα σας πω για ένα κομμάτι. Δημοσιεύτηκε δε η επιστολή κύριε Παρά, ναι, πριν τη λάβει ο Αρχιεπίσκοπος. Λοιπόν, εκεί μέσα έχει μια είδατε παράγραφα. Είδατε πόσο ικανή είναι συνάδελφοι ρεπορτάζ. Και έχει μια παράγραφα και λέει ότι να ασχοληθούμε λέει με κοινωνικά έργα, όχι λέει με την συσσόρευση τίτλων. Τώρα αυτά στο προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος και με αυτόν τον τρόπο που έχει ένα κοινωνικό έργο ο κύριος Χριστόδουλος που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ένα λεπτό όμως τώρα, γιατί αυτό που γίνεται και στα καλύτερα ζευγάρια μοιάζει εδώ πέρα να βρίσκει ανταπόκριση στους κόλπους της Εκκλησίας, διότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε καλά τα λέει ο Οικουμενικός. Ορισμένοι. Ορισμένοι. Δεν λέω εγώ ότι είναι πολλοί, δεν πιάνω τώρα. Σας είπα προηγουμένως την άποψή μου για τη Δημοκρατία ότι. Έχουν τους λόγους τους, αν τους πάρουμε έναν. Είναι οι λόγοι. Δεν θέλω να πω σε αυτά. Άστα, η όλη υπόθεση τώρα. Για να μην βάλουμε βενζίνη και φωτιά στο. Εγώ θέλω να εκφράσω την ελπίδα που λέει η κυρία Κλίνη. Την ελπίδα ότι θα αποκατασταθούν οι σχέσεις κανονικά όπως και πριν, διότι είναι η μητέρα του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, είναι το πρωτόθρονο πατριαρχείο μας, το πατριαρχείο του γένους και η Εκκλησία της Ελλάδος, η Θυγάτη, θα αποκαταστήσουν πλήρως τις καλές τους αυτές σχέσεις. Με πολιτικό γάμο ή με θρησκευτικό γάμο, κύριε Χατζηπότη, έχει συνδεθεί αυτό το ζευγάρι. Τελείως ρητορικό ερώτημα και στο οποίο. Πάντως, ίσως ενόχλησε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, γιατί ήρθε πολύ κοντά στον κόσμο. Δεν είχαμε συνηθίσει έτσι και έχει πάρει θέση σε πολλά πράγματα και ενόχλησε. Όχι, δεν είπε ότι δεν του αρέσει κάτι από αυτά. Ενοχλεί ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί είναι ένας άνθρωπος της δράσης που εργάζεται νυχτημερών και δίδει. Γι' αυτό είπα πιο πριν ότι με ξένησε αυτή η παράγραφος στον κοινωνικό τομέα. Είναι μεγάλη σημασία. Ναι, αλλά σημασία. Αυτό που λέει η κυρία Φιλίνη, προσπάθησα να το πω και εγώ και μου είπατε δεν θέλετε να μπείτε. Το ότι ενόχλησε δημιούργησε εχθρούς οι οποίοι εχθροί κάνουν. Με πολιτικό γάμο ή με θρησκευτικό. Όχι, το άλλο λέω εγώ τώρα. Το άλλο. Επί της ουσίας δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω. Για πείτε μου, τι εννοείτε ότι εννοώ ότι η δράση του, όπως είπε η κυρία Φιλίνη, του κυρίου Χριστοδούλου, ενόχλησε ορισμένους οι οποίοι. Έτσι,